Λοιπόν, από την επικαιρότητα, κύριε Παπαρίγα, αυτό το ξέσπασμα της βίας που βλέπουμε, αποκορύφωμα και όσα γίνανε τις προηγούμενες μέρες και το σημερινό, εσείς πώς το ερμηνεύετε, τι διαβάζετε πίσω από όλα αυτά που γίνονται? Γκαζάκια, πυροβολισμοί, εμπρισμοί σε συγγενικά πρόσωπα. Ναι, αυτό που έχει σημασία, πέρα από το αυτονόητο να τα καταδικάσει κανείς, αυτονόητο είναι αυτό, είναι κάποιο σκοπό υπηρετούν. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι έκφραση μιας δυσαρέσκειας ή διάθεση να τιμωρήσω κάποιον. Εξυπηρετούν ένα σκοπό. Αυτό τώρα θα ήξερα να σας πω ποιο σκοπό, αν μπορούσα να ξέρω από πού ξεκινάνε αυτά. Ποιοι ήταν, και αν είναι, ένα κέντρο, το σημερινό έτσι είναι λίγο πιο επαγγελματικό, αν καταλαβαίνω κι εγώ καλά. Ναι. Έτσι φαίνεται. Δείχνει μια κλιμάκωση, οπωσδήποτε. Τι εξυπηρετεί, τι να σας πω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξέρω. Σίγουρα έχει πολιτική διάσταση. Όχι με την έννοια μόνο ότι στρέφεται σε πολιτικούς ή σε κόμματα ή στον Πρωθυπουργό. Έχει πολιτική διάσταση από το στόχο. Και καμιά φορά, ξέρετε, και ο στόχος μπορεί να μην φωτογραφίζει ακριβώς και τον σκοπό. Έχει ξεσπάσει ολόκληρη φασαρία, έχει τεράστια ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πια, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αστεία αυτή η αντιπαράθεση, με συγχωρείτε. Αστεία από προσανατολιστική και επικίνδυνη. Δηλαδή, τυποποιημένες ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας, τυποποιημένες απαντήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αστεία. Εδώ πια υπηρετείται η δικοματική αντιπαράθεση. Όπως ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, έτσι γίνεται. Δηλαδή, η άποψη που λέει ότι όταν κάνεις κριτική στην κυβέρνηση πυροδοτείς τη βία, δεν στέκει αυτή. Και κριτική θα κάνω και πόλεμο θα κάνω στην κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει. Ότι όταν ναι, μπαίνουν... και εσείς κάνετε όμως κριτική και πόλεμο, αλλά δεν τα βάζουν μαζί σας από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση. Δεν σας έχουν, έχουν πει ποτέ ότι είτε υποκινείτε, είτε χαϊδεύετε, είτε οτιδήποτε. Καλά, μας λένε χειρότερα, αλλά πρέπει να σας πω το εξής πράγμα. Και εμείς με τις απαντήσεις μας, ή καμιά φορά προσέχουμε πάρα πολύ τις τοποθετήσεις μας, για να μην επιτρέπουμε η αντιπαράθεση να πάρει ένα γελίο χαρακτήρα. Απ' την άλλη όμως, μεριά, να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Το πάντα, δίπολο λέτε. Το δίπολο, βέβαια. Το καινούριο δικοματισμό. Ναι, ναι. Πάντα η αντιπαράθεση, τι να σας πω, δηλαδή χρόνια τώρα, η αντιπαράθεση γίνονταν με έναν τρόπο που να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ανάμεσα στα προγράμματα και στις πολιτικές των δύο κομμάτων υπάρχει ένα χάος. Ναι. Ενώ δεν υπάρχει χάος, τώρα εδώ που τα λέμε. Με αυτή την έννοια, λέω, είναι πραγματικά, είναι γελία η αντιπαράθεση, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Γελία γιατί είναι λάθος ή γιατί δεν έχει, δηλαδή από τη σκοπιά του αριστερού, του κομμουνιστή, εσείς, τι λέτε ότι αν κάποιος κάνει μια σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ή όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι μπορεί να χαϊδεύει τέτοιες εκδηλώσεις βίας, είναι λογικό, είναι σωστό? Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια ευθύνη σε όλα αυτά? Η σφοδρή αντιπαράθεση για μας πρέπει να είναι στο περιεχόμενο της πολιτικής, στην πολιτική πρόταση, και όχι η σφοδρή αντιπαράθεση λεκτική. Γιατί μέσα στη Βουλή πια έχει γίνει, τι να σας πω, είναι αηδιαστική κατάσταση και με συγχωρείτε. Αηδιαστική. Δεν έχει άλλο. Γιατί η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με στοιχεία, πάνω στην ουσία της πολιτικής. Τώρα η αντιπαράθεση, μπορώ να σας πω, γίνεται και σε δευτερεύοντα ζητήματα. Είναι δηλαδή, είναι και το φαίνεστε. Και δυστυχώς η σφοδρότητα πάει στο φαίνεστε και όχι στην ουσία. Δεν έχουν ριζικές διαφορές στα δύο κόμματα. Για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία λέτε. Δεν έχουν ριζικές διαφορές. Στα προγράμματά τους, στη στρατηγική και στην πολιτική, όχι. Και τώρα γυρίσαμε σε αυτήν την εποχή που λέγατε ότι δεν έχουν διαφορές το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τώρα... έχουνε. Όταν, όχι, το, όχι, όταν το πρωτόπαμε, που λέγαμε συγκλίνουν, οι πάντες κοίταγαν, ας πούμε, να μας φάνε. Το φάνε σε όλα. Ναι. Όχι, αλήθεια γιατί, είναι αυτό. Μα δεν θέλετε να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποδειχθεί. Το θέμα είναι, βλέπεις τα προγράμματα. Απ' την άλλη μεριά, θα σας πω καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία τον βγαίνει και να λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το να του ζητάει να κάνει κάθε μέρα 10 καταδίκες για τα γκαζάκια είναι ανόητο. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Εσείς τώρα είναι, θα έλεγε κάποιος, έχετε κάθε λόγο να τους βάζετε στο ίδιο κουβά, γιατί από εσάς παίρνει ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή εσάς στοχεύει.
Κύριε Κορονοϊδη, έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πολιτεύεται με ένα τέτοιο επιφανειακό, πρόχειρο και επιπόλαιο τρόπο. Εντάξει, δεν μπορεί να σας είναι και αδιάφορο όμως ότι αν ανεβαίνετε ή αν πέφτετε. Μα θα δείτε, η κριτική που κάνουμε στο, ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κριτική που αναφέρεται. Τι λέει στην οικονομία, τι λέει για τους θεσμούς, τι λέει για τη διαχείριση της κρίσης, εκεί του κάνουμε. Εάν του κάναμε κριτική, εμείς δεν βγήκαμε ποτέ να του κάνουμε επιφανειακή κριτική ή αν θέλετε να αξιοποιήσουμε, να σας το πω καθαρά, και να αξιοποιήσουμε δηλώσεις τελεχών που αφήνουν κενά και να πιάνουμε πώς το είπε, τι είπε, γιατί είπε κτλ. Δεν κάνουμε μια τέτοια κριτική, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές δίνει λαβή και με δηλώσεις τελεχών. Να κάνετε όχι με μία, πολλές κριτικές. Ναι. Ναι. Και όμως δεν κάνουμε. Παρότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και σε αυτή την παγίδα, γιατί για μας είναι παγίδα. Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση. Το πιο σύνθετο είναι και το πιο δύσκολο είναι σε ποια σημεία κάνεις αντιπαράθεση. Υπάρχει κανένα κόμμα σήμερα, κάνεις άνθρωπος, κάνεις πολιτικός που δεν κάνει αντιπαράθεση στην κυβέρνηση? Όλοι κάνουν, ναι. Το θέμα είναι να πιάσει λοιπόν μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια και να μιλάς απάνω. Εμείς λοιπόν κάνουμε αντιπαράθεση στην ουσία και αν θέλετε με αφετηρία το πεδίο της οικονομίας. Τώρα δεν αρχίζουμε. Είπε ο Πρωθυπουργός κάτι, είπε μια λέξη, ποτάδε, κάπου στην τηλεόραση δεν στάθηκε καλά. Κάποιος είπε τη Βίλα Μαλία, ξέρω εγώ, είναι πολιτιστικό κέντρο και να αρχίσουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις και να. Εντάξει. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε τα όρια της πολιτικής και της παραπολιτικής. Για να επιστρέψουμε σε αυτό, επειδή ένα κομμάτι είναι τα γκαζάκια και όλα αυτά, και ένα δεύτερο είναι αυτά τα λεγόμενα κοινωνικά κινήματα, οι βίλες που έχουν καταληφθεί μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό, τι γνώμη έχετε για αυτού του είδους τα λεγόμενα κινήματα εντός και εκτός εισαγωγικών? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα, εν πάση περιπτώσει, κίνημα σημαίνει, ανεξάρτητα συμφωνούμε στα αιτήματα, σημαίνει ότι οργανώνω διαδοχικές, πολύμορφες κινητοποιήσεις, έχω αιτήματα και με συγχωρείτε, παίρνω και την ευθύνη ποιος είμαι που οργανώνω αυτό το κίνημα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ ένα κίνημα το οποίο ανωνυμίες, το οποίο καταλαμβάνει ένα χώρο, δεν έχει αιτήματα και το μόνο αίτημα είναι να τον χρησιμοποιώ εγώ. Ναι. Αυτό τον χώρο. Αυτό δεν είναι κίνημα. Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα ένα σωματείο να κάνει κατάληψη, ξέρω εγώ, μια, δύο, τρεις μέρες σε ένα εργοστάσιο ή να κάνει κατάληψη έστω σε μια δημόσια υπηρεσία. Πρέπει, έχει αιτήματα, ασκεί πίεση. Προσπαθεί να ασκήσει μια πίεση. Αυτού του τύπου τώρα οι καταλήψεις. Αυτό διαχειρίζουμε για τον πολιτισμό και για το. Αυτό... Κοίτα, να σας πω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε και λίγο ντεμοντέ εμείς οι κομμουνιστές, όπως λένε. Τα πολιτιστικά κέντρα πάντως έχουν βιβλιοθήκες. Έχουν αίθουσες ομιλιών, ομιλιών, προβολής ταινιών, είναι γεμάτες DVD, CD, ξέρω εγώ, κάπως έτσι καταλαβαίνω. Yeah. Βεβαίως θα έχεις και ένα ποτό, δεν λέει κανείς, και ένα μεζέ μπορεί να έχεις, αλλά μόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολλοί απέχουν από κέντρα πολιτισμού. Ξέρετε, το κέντρο του πολιτισμού έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις από τα γραφεία ενός κόμματος και από τα γραφεία ενός σωματείου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το περιεχόμενο, το μήνυμα του πολιτισμού έχει, απαιτεί μεγάλη τέχνη και ποιότητα για είναι να το δώσεις. Είναι πολύ πλοκότερο. Βέβαια. Και εγώ τώρα βγάζω μια ομιλία, αλλά μπορεί να έχει και πολιτιστικές πλευρές, αλλά ο πολιτισμός είναι το πιο σύντομο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Εγώ να πω και το εξής πράγμα, και αν θέλετε να το δούμε και αυτοκριτικά. Όταν υπάρχουν τέτοιοι χώροι αφημένοι, δημόσιοι χώροι αφημένοι, πρέπει η γειτονιά, οι φορείς της γειτονιάς να τους διεκδικούν να και να τους αξιοποιούν. Και να τους αξιοποιούν. Και βλέπετε ότι πολλές φορές δραστηριοποίησε, αλλά έχεις και πολλά κενά. Βεβαίως. Είτε για χώρους αστέγων, είτε για παιδικούς σταθμούς, εφόσον υπάρχουν εγγύησεις. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, δημιουργεί σύγχυση από προσανατολισμό. Δεν συγκεντρώνει την προσοχή στο κύριο και στο βασικό. Εδώ καταντάει και η λίστα Λαγκάρντ, που πραγματικά μπορεί κανείς να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα, να έχει γίνει ο τέλειος από προσανατολισμός. Ο τέλειος από προσανατολισμός. Ναι. Αυτό το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
θα σας εξηγήσω. Πώς το λέμε εμείς, η Λίσσα Λαγκάρντ επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κεφάλαια και κέρδη που παράγονται μέσα στην Ελλάδα. Όχι, έτσι είναι. Και από εκεί και πέρα άλλοι μπορεί να πληρώνουν και τους φόρους και να τα βγάζουν στο εξωτερικό και άλλοι να μην πληρώνουν κτλ. Εδώ υπάρχει και η ποινική πλευρά. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Γιατί λιμνάζουν τόσα κεφάλαια στις τράπεζες, είτε στις ελληνικές ή κυρίως στις ξένες. Γιατί? Σημαίνει ότι αυτά τα κεφάλαια, αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η κρίση. Ό,τι τι δηλαδή, θα έρθουν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν βρίσκουν πεδίο επένδυσης όπου θα διατηρήσουν, εν πάση περιπτώσει, έστω την κερδοφορία που είχαν ή και περισσότερη, γιατί ξέρετε, θέλει ο άλλος διευρυμένη κερδοφορία, περισσότερα κεφάλαια, γιατί για να κάνεις και αναπαραγωγή των δραστηριοτήτων έχεις και περισσότερα έξοδα και περισσότερους ανταγωνιστές πια. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί κοιτάξτε, βγαίνουν όλα τα κόμματα και λένε, διαφωνούμε με την πολιτική της κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν δίνει βάρος στην ανάπτυξη. Και δίνει βάρος, ας πούμε, στη μείωση των ελλειμμάτων και το χρέος, ενώ πρέπει να διοχετεύσει χρήματα στην ανάπτυξη. Δεν πρόκειται να μπουν τα χρήματα στις επενδύσεις, αν δεν εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία. Και θα λιμνάζουν εκεί, στις τράπεζες, παρότι τα χρήματα στις τράπεζες δεν λιμνάζουν. Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θεωρείτε ότι είναι καλύτερα έστω να επενδυθούν για να κερδίσει ο καπιταλιστής, αλλά που δίνει και δουλειά, ας πούμε, στο στο χρηματογεύμα της τράπεζας, στην υπόγα της τράπεζας της Ελβετικής. Μου λέτε τώρα να βάλω σε μία μαχαιριά που έχει πάει 30 πόντους κάτω και έχει πιάσει και όργανα, να βάλω ένα τσιρότο από πάνω ή κάτι για να σταματήσω το αίμα, αλλά μέσα θα αιμορραγεί. Ανάπτυξη καπιταλιστική θα γίνει. Θα υπάρχει κάποια ανάκαμψη. Δεν μπορεί, τι να σας πω τώρα, αν φτάσει η κρίση να κρατήσει 20 χρόνια, θα υπάρχει. Η ανάκαμψη αυτή δεν θα είναι αυτή που ξέραμε. Τέλειωσαν οι ρυθμοί κερδοφορίας. Και θα έχουμε ανάκαμψη με εργαζόμενους σαν αυτό το πρόγραμμα που εξάγγειλε η κυβέρνηση. 350.000, πού δεν θα φτάσουν 350.000. Φτηνή δουλειά, πεντάμινη με 400 και 460 ευρώ. Αν και δεν είναι και εντελώς καινούργιο πρόγραμμα, γιατί μαθητεία γίνονταν. Τα διάφορα πανεπιστημιακά προγράμματα γίνονταν, τα φούσκωσαν όλα μαζί. Επομένως θα γίνει η ανάπτυξη. Μισοασφαλισμένη. Και η καινούρια, αυτός ο κύκλος ανάπτυξης θα περικλείει μέσα το σπέρμα, τον καρπό μιας κρίσης που θα ξανάρθει και θα είναι ακόμα πιο βαθιά από τη σημερινή. Επομένως εμείς δεν απαντάμε θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνουν επενδύσεις. Δεν είναι ζήτημα καταρχήν όταν θελήσουν θα τις κάνουν. Εμείς μιλάμε πια ότι ο λαός πρέπει να επιλέξει άλλο δρόμο ανάπτυξη και να δημιουργήσει προϋποθέσεις να ακολουθεί. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε, θα σας το πω καθαρά, με ροδούλη, με ροφάει. Ταυτόχρονα ανοίγεις μέτωπα πάλι. Σας πω ένα παράδειγμα. Αντί να φωνάζουμε ότι είναι ακριβό το πετρέλαιο και για τη θέρμανση που όντως είναι απλησίαστο πια, λέμε το εξής πράγμα. Τι είπατε, ότι οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν διεθνώς πάρα πολύ και άρα δεν μπορείτε. Είπα, ωραία, καταργήσετε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είχατε, κατεβάσατε προχθές σε συνέντευξη να σας να καταργηθούν όλοι οι φόροι. Στην πραγματικότητα, όλοι οι βασικοί φόροι. Για ποιους φόρους? Κοιτάξτε, εδώ. Ναι. Μα κύριε Καμπουράκη, εδώ μας φορολογούν τα βασικά μέσα συντήρησης. Ναι, εδώ μιλάμε για μια βουνόφορο. Δεν τα παίρνουν υπόψη στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, δεν μπορεί εμένα να μου ζητάς να σου κάνω μια φορολογική δήλωση και να εξαιρέσω τη θέρμανση αν αγοράζω πετρέλαιο. Να εξαιρέσω δηλαδή τις ζωτικές ανάγκες και να μου φέρνεις, ας πούμε, τους οίκους μόδας και τα συντούτα αισθητικής. Ναι, επειδή εκεί φοροδιαφεύγουν. Αν φοροδιαφεύγουν και εκεί. Για ένα λεπτό. Δηλαδή η φορολογία γίνεται πάνω στο εισόδημα καταρχήν. Αυτή η βασική αρχή, αυτή πρέπει να είναι. Αυτό είναι. Δεν μπορείς εσύ να φορολογείς ότι θέλω να συλλάβω τη φοροδιαφυγή. Πριν απ' όλα πρέπει να μου πεις ποιο είναι το επίπεδο διαβίωσης. Και δεν μπορεί να έχουμε όριο διαβίωση το 5.000 και το 11.500. Και πέστε μου, αυτή είναι και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το 5.000 να το πάω 11.500. Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ μιλώντας για την Ελλάδα, αυτή τη χώρα που έχει συγκεκριμένες και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Και ζούμε και τον 21ο αιώνα, όπου οι ανθρώπινες ανάγκες, αυτό είναι το προοδευτικό στοιχείο, αυξάνονται αλματοδός και τα μέσα ικανοποίησης. Μπορείς να μου λες τώρα
ότι όριο φτώχειας είναι το 5.000 το χρόνο. Όχι, έχετε δίκιο αυτό. Μα αυτό έπρεπε αυτό πραγματικά που... να ξεσηκώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Ή 11.000-11.500 που ήταν την περίοδο των ρυθμών ανάπτυξης που ήταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι το αμυγός ταξικό στοιχείο? Από εκεί θα ξεκινήσεις. Ποιες είναι οι ανθρώπινες ανάγκες, ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας. Ξεκινάνε από κάπου αλλού. Ότι πού θα βρεις τα λεφτά για να ικανοποιήσεις τις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό που σας κατηγορούν εσάς είναι ότι είσαστε πολύ large, ας πούμε, στις τοποθέσεις. Σας λέτε να υπάρχει μισθός 1.400. Ναι. Να μην υπάρχει αυτός λοιπόν, ο κόσμος. Λοιπόν, ακούτε κύριε, εμείς καταρχήν έχουμε μία συγκροτημένη πρόταση. Και λες θα τα πάρω από τους πλούσιους. Μα δεν θα υπάρχουν πλούσια άμα ανεβείτε εσείς στα πράγματα. Θα ζούμε όλοι. Άρα από πού θα τα πάρεις τα λεφτά για να κάνεις την κοινωνική πολιτική? Αυτό βασικά σας κατηγορούμε εσάς. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσω το εξής πράγμα, γιατί τα έχουμε πει 10.000 φορές και συνήθως το επιχείρημα είναι πάντα το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέγαμε 1.400 ευρώ μεικτά, παίρναμε υπόψη την κερδοφορία, τις φοροαπαλλαγές, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που συγκρούονται αυτή τη στιγμή με τα συμφέροντα των μονοπωλίων που λέμε, των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να διατυπώσει ένα αίτημα, όλα να τα παίρνεις ακίνητα, παγωμένα, τίποτα δεν αλλάζει, άρα εγώ κάνω το αίτημα. Οδηγείς το λαό στην αυτοκτονία. Δεν λέγαμε 5.000 το μήνα. Ενώ ήταν μες στο όριο του συστήματος. Αυτό. Εντάξει, λογικό. Παίρνουμε υπόψη. Βέβαια, δεν θα το λέγατε, φαντάζομαι, αυτή την κρίση. Και εγώ σας ρωτάω, τα 1.400 μεικτά. Ναι. Και ένα 1.100, 1.100. Δεν ήταν κανένα υπερβολικό ποσό. Μα σκέφτεστε, δεν φτάνουν. Όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγαν ότι πρημοδοτούμε, κάνουμε επαναστατική γυμναστική και το κάνουμε για να αρέσουμε στον κόσμο. Όχι, ήταν ένα μελετημένο αίτημα. Βεβαίως τώρα δεν μπορείς από τα 460 να πας στα 1.400. Προσέξτε όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε. Ναι. Από το οποίο πρέπει να είναι το βιωτικό επίπεδο του λαού. Δεν μπορεί να παραιτηθούμε από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μην νομίζετε ότι δεν θα σας ρωτήσουμε για τις απολύσεις που κάνετε και εσείς μετά το διάλειμμα. Ρωτήστε. Κύριε Παπαρίγα, είναι επαγγελματική δουλειά, φαίνεται. Ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Άνοιξε την κονσέρβα ο κύριος Κεφαλογιάννης. Πήγα να πω Μιχαλολιάκος. Ο κύριος Κεφαλογιάννης και έβγαλε για τα δύο άκρα. Εγώ θα έλεγα να ψάξει. Ναι. Να δει, να ψάξει η Νέα Δημοκρατία. Να δει ποιος είναι ο σκοπός αυτών των ενεργειών. Από πού γίνονται και ποιος είναι αυτός ο σκοπός αυτών των ενεργειών. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Εμείς το καταδικάζουμε χίλιες φορές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθυγραμμιζόμαστε με όλη την πολιτική που έχει η Νέα Δημοκρατία και η οποία θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις ενέργειες που δεν ξέρω από πού προέρχονται, ιδιαίτερα αυτή που στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας, αν στρέφεται, να αξιοποιήσει αυτές τις ενέργειες για να πάρει ένα τσουβάλι και τη λαϊκή διαμαρτυρία, τη λαϊκή αγανάκτηση που καμιά φορά μπορεί να μην εκδηλώνεται και με, ξέρετε, με... κόσμιο τρόπο. Όχι με κόσμιο. Εννοώ με έναν οργανωμένο, μελετημένο τρόπο κτλ. Έτσι είναι. Ο λαός έχει και αυθόρμητες πλευρές. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Κανένας λαός δεν θα πάει κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός όταν θα πάει κάτω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, να διαμαρτυρηθεί. Κοιτάξτε, τότε και δεν θα το βάζετε αυτή την παράμετρο. Γιατί την αναφέρατε? Διότι κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα, ανεξάρτητα από πού προέρχονται αυτές οι ενέργειες, αυτό που βγαίνουν όλα τα κόμματα και λέει να καταδικάσουμε γενικώς τη βία. Να καταδικάσουμε την ατομική τρομοκρατία, να καταδικάσουμε βομβιστικές ενέργειες κτλ. Κτλ. Τις καταδικάσουμε. Ο καθένας τη βία μπορεί να την εννοήσει όπως θέλει. Θα παραξηγηθείτε τώρα με αυτό που είπατε. Δεν πειράζει. Να παραξηγηθούμε και να ξεκαθαρίσω. Βία θεωρείται η απεργία. Γιατί στρέφεται εναντίον των εργοδοτών. Βία θεωρείται η περιφρούρηση της απεργίας. Ναι, ποτέ δεν τα έχουν πει αυτά. Κανένας. Ποιος? Από αυτούς που λένε ότι καταδικάζουν. Έχουν πει ότι είναι βία το να ρίχνεις πέτρες, να ρίχνεις καφέδες, να ρίχνεις άλλα αντικείμενα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά όχι οι περίπτωση. Δεν τα κάνουν αυτά. Προφανώς δεν τα κάνει.
ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η άποψή μας. Το ξέρω. Και μα καμιά δεν φορά εσάς. Και οι πολύ μαχητικές μορφές πάλης μπορεί να κρύβουν τα πιο συντηρητικά και αντιδραστικά συνθήματα. Δεν είναι ούτε η πέτρα ούτε το γιαούρτι, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όμως αυτή τη στιγμή βγαίνει ο κύριος Κεφαλογιάννης και λέει τα άκρα. Ναι. Εσάς γιατί σας πειράζει αυτό? Πώς δεν μας πειράζει? Γιατί με, όταν λένε άκρα. Συμπεριλαμβάνουν εσάς. Πάνω απ' όλα συμπεριλαμβάνουν και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις των ανθρώπων που υποφέρουν, ναι, από αυτή την πολιτική. Δεν προέρχεται από αυτό, αλλά αν εσείς το. Εγώ το μα κοιτάξτε, δεν είναι μια δήλωση. Τα άκρα δεν λέει τίποτα. Ή ξέρει ότι αυτό προέρχεται από κάποιους, ή λέει θα ψάξουμε να δούμε από πού προέρχεται. Ναι, εντάξει, και γιατί τώρα, να μην είναι και κάτι, μέσα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μας υπερβαίνει. Πάντως το να κάθεται ο άλλος με το Καλάζικοφ και να βαράει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Κύριε Οικονομέα, για να ξεμπερδέψουμε με αυτό το πράγμα. Είμαστε είναι κάτι ακραίο, πρώτοι που ευχαρίστως θα καταδικάζουμε αυτά, γιατί ακριβώς. Ούτε καν σας ρώτησα, το θεωρώ αυτονόητο. Ναι, και δεν αισθανόμαστε και την ανάγκη να απολογούμαστε συνέχεια. Όμως, ακριβώς εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Πού στοχεύουν και από πού προέρχονται. Έχουμε πάντως τρεις νύχτες που είναι ταραγμένες. Έτσι να... ξεκινήσαν από τους δημοσιογράφους, πάσανε στο αδερφό του. Και ούτε υπολογίζουμε και ποιος υπογράφει. Δεν πάει να πει επαναστατικός και αντεπαναστατικός αγώνες, ό,τι υπογραφή θες να βάλεις. Κάπου στοχεύουν. Μπορεί να υπάρχουν και ανόητοι, μπορεί να υπάρχουν και κουφοί κεφαλάκηδες που κάνουν κάποιες ενέργειες. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος. Να γίνουν και πιο οργανωμένες, πιο στοχοπροσιλωμένες ενέργειες. Και εμάς μας απασχολεί. Ειλικρινά σας λέω, από την πρώτη στιγμή που το άκουσα στις 5 η ώρα, με απασχολούσε. Τι γίνεται. Από χθες το βράδυ ακόμα, ναι, συζητούσαμε και μεταξύ μας τι γίνεται, πού στοχεύουν αυτές τις ενέργειες. Τηλεφωνικά. Δεν μου λέτε τώρα. Θέλω να πω, ναι, μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το να βγάλεις μια ανακοίνωση είναι υποχρέωσή σου να το κάνεις, αλλά δεν λύνεις το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν μου λέτε τώρα. Άρα λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση δεν λύνεται το πρόβλημα. Το να βγεις τώρα και να πεις τα άκρα, τα μέσα, τα έτσι και τα λοιπά, ή να πω. Και να πω και γενικά είναι προβοκάτσια. Προβοκάτσια από ποιον? Έχει κάποιο πολιτικό στόχο. Ό,τι θέλεις μπορείς να πεις εδώ. Επομένως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα σύστημα και σε μία περίοδο που υπάρχει κάθε συμφέρον ο λαός να μπει στο γύψο. Δεν εννοώ δικτατορία. Εγώ ξέρω ότι οι συνέπειες όλων αυτών των ενεργειών θα γεμίσει σε λίγο η αστυνομία, η Αθήνα αστυνομία. Κύριε Οικονομέα, μετά τα τραγικά θύματα της Μαρφίν, οι κινητοποιήσεις έγιναν λιγότερο μαζικές. Καταλάβατε. Φοβήθηκε ο κόσμος, λέει. Βέβαια. Ναι. Δεν μου λέτε τώρα. Επομένως, πολλές ενέργειες είτε πραγματοποιούνται με ένα συγκεκριμένο στόχο τον εκφοβισμό, είτε αξιοποιούνται το για τον εκφοβισμό. Τώρα και οι διαδηλώσεις που καίγεται η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, δεν εξυπηρετούν. Καμιά φορά μπορεί, τι να σας πω, να εξυπηρετούν αυτούς που θέλουν να σταματήσουν τις διαδηλώσεις. Και δεν ξέρει κανείς τι κέντρα, τι υπηρεσίες είναι. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις ανακοινώσεις. Γιατί βεβαίως όταν και όταν μιλάμε για το σύστημα, μιλάμε για το σύστημα, αλλά ποιος θύλακας του συστήματος οργανώνει μια τέτοια δραστηριότητα, δεν έχουμε δικαίωμα να τον ονοματίσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Ωραία. Υπάρχουν δύο πράγματα επικαιρότητας, κυρία Παπαρίγα. Επομένως, το να λες τώρα να κάνεις μία δήλωση και έτσι μία γοητευτική δήλωση και μία δήλωση ηρωισμού και τέτοια, πρέπει πολύ πιο σοβαρά αν. Τους απασχολεί, ναι, αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα παραδέχεστε ότι είναι ασυνήθιστη εικόνα πανευρωπαϊκά, όχι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε λόγο να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από ό,τι απασχολεί. Να κάθεται ο άλλος να βαράει τον κόσμο. Έχουμε λόγο να απασχοληθούμε με το θέμα πολιτικά πολύ περισσότερο ενδεχομένως από ό,τι απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία που εμφανίζεται θύμα. Ναι, όχι, εντάξει, δεν τρέχεται. Πάνω απ' όλα, εμείς ξέρουμε το εξής πράγμα. Ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχουμε αυξήσει στη ΔΕΗ. Δεν λέω να αφήσουμε αυτό. Ούτε αντιπαραθέτω το ένα στο άλλο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ο λαός να οργανωθεί, να αντιμετωπίσει μελετημένα και συστηματικά την παρέμβασή του, να ασκήσει πίεση, να εμποδίσει τα χειρότερα και εν πάση περιπτώσει αυτό το σύστημα έχει σαπίσει.
Και η σαπίλα διαδίδεται παντού. Και σε επίπεδο τεχνικό, ότι η σημερινή ενέργεια είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Ναι, παιδί μου, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Να πάρεις αυτοκίνητο, να έχεις το γαλάζιο, να κάτσεις απέναντι από την μεταμόρφωση. Να πας και στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όχι ένα συνοικιακό, βεβαίως. Και να πάρεις αυτοκίνητο, να το κάψεις. Είναι ένα πακέτο, ας πούμε. Άρα εδώ το ζήτημα δεν είναι τι ατάκα θα χρησιμοποιήσω και τι εξνάδα θα πω στην τηλεόραση. Τώρα για να δούμε φανεί... τι ατάκα θα βρείτε με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να πείτε τις ερωτήσεις. Λένε λοιπόν ότι. Κάτσε, Παπαρίγα. Λέει ο κόσμος. Καταδικάζεις τους ανθρώπους, τους καπιταλιστές που απολύουν, που τους μέσα στις γιορτές έφυγαν και κάνεις και εσύ απολύσεις στο τέλος. Τι γίνεται. Αυτό είναι το βασικό, ότι στα λόγια είμαστε, τα καταδικάζουμε όλα, αλλά και εσείς απολύσεις. Νομίζω ότι το ΚΚΕ έχει αποδείξει ότι δεν έχει διάσταση λόγων και έργων όσο αφορά την πολιτική του στάση. Τώρα, κύριε Οικονομέα, όταν εμείς καταδικάζουμε τον καπιταλισμό και όταν καταδικάζουμε τους καπιταλιστές, τους καταδικάζουμε όχι μόνο γιατί κάνουν μία πώληση ο καπιταλιστής ο οποίος έχει χρεοκοπήσει από τον ισχυρότερο καπιταλιστή, αλλά γιατί αυτός ο καπιταλιστής που κάνει απολύσεις συνεχίζει και στηρίζει το σύστημα με νύχια και με δόντια. Βεβαίως. Εσύ που έχει καβατζώσει και μερικά και περνάει μια χαρά ο ίδιος. Έχει εξασφαλίσει. Να σας πω κάτι. Και αν πάει στη φυλακή για τη χρεοκόπηση, δεν μπορώ να τον λυπηθώ, με συγχωρείτε. Ναι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να τα βάζεις και με μια επιχείρηση που κάνει. Ένα λεπτό. Καθίστε, κύριε Οικονομέα. Εμείς ακριβώς δεν τα βάζουμε και θα το έχετε δει. Είμαστε το κόμμα εκείνο που μέσα στη Βουλή αποφεύγουμε να ονοματίσουμε πολλές φορές και καπιταλιστές. Όχι. Αλήθεια, γιατί ναι. δεν είναι καπιταλιστές και δεν είναι και ο σκληρός πυρήνας του κεφαλαίου. Αλλά γιατί δεν διαχωρίζουμε τους καπιταλιστές σε καλούς, κακούς, σε ηθικούς και ανήθικους, σαν αυτά που κάνουν τα άλλα κόμματα για να θώνουν τον καπιταλισμό. Ακούτε, σε συνθήκες κρίσης κλείνουν και μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Εδώ λένε η Νόκια κάνει μαζικές απολύσεις. Ναι, ναι, και όχι μόνο. Όταν λοιπόν εμείς λέμε σε έναν εργαζόμενο να παλέψει, και ακριβώς του λέμε ότι αυτή τη στιγμή η πάλη σου πρέπει να είναι τέτοια που να οδηγεί, θα σας το πω καθαρά, στην ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Θα λέω ότι θα γίνουν μαζικές απολύσεις. Μία βιοτεχνία. Πάρτε μία βιοτεχνία που κάνει έπιπλα και έχει 10-20 εργαζόμενους. Θα κλείσει όταν, παραδείγματος χάρη, μια πιο μεγάλη. Όταν γίνονται εισαγωγές από την Κίνα, ή έρχεται, ξέρω εγώ, το IKEA. Πόσες βιοτεχνίες έχει κλείσει το IKEA. Η Κινέζικη κλωστοϊφαντουργία, πόσα εργοστάσια, όχι βιοτεχνίες, έχει κλείσει. Όταν λοιπόν εμείς παλεύουμε κατά των απολύσεων, παλεύουμε με έναν τρόπο που δείχνουμε πώς αυτές οι απολύσεις είναι ως ένα βαθμό. Είναι αναπόφευκτες, όχι σε ένα βαθμό, είναι αναπόφευκτες. Και γιατί τελικά ο αγώνας πρέπει να είναι κατά του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί ναι, πραγματικά το να κάνεις αγώνα εναντίον ενός μεμονωμένου εργοδότη, θα στραφεί στο μεμονωμένο εργοδότη αν παραβιάζει την νομοθεσία, αν. Πώς να σας πω. Ή αν, με συγχωρείτε, εάν αυτός ο καπιταλιστής έχει γεμάτα τα θησαυροφυλάκια του και καθυστερεί τους μισθούς, πρέπει αυτός ο καπιταλιστής να καθίσει και στο σκαμνί. Αν είναι χρεοκοπημένος, παλεύω εναντίον των απολύσεων και του καπιταλιστή ως μέρος ενός συστήματος και όχι ενός μεμονωμένου ανήθικου. Εντάξει, καπιταλιστή. Αλλά εσύ σου λέει ο άλλος, ο οποίος κατηγορείς μια επιχείρηση η οποία έχει 50 εργαζόμενους, είχε 50 εργαζόμενους στην καλή, ας πούμε, περίοδο του καπιταλισμού, τώρα με την κρίση θα πρέπει να μείνει με 35. Αναγκαστικά για να σώσει τις διαδικασίες. Έχετε αυτό. Βγάλει το συμπέρασμα το ότι εμείς όχι, κάνετε λάθος. Και μάλιστα θα μας δείτε απέναντι σε. Δεν κάνατε απολύσεις εσείς. Θα σας απαντήσω. Θα μας δείτε να συγκεντρώνουμε τα πυρά μας στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Ναι. Και δεν μέχρι να έχετε δει έξω από μία. Εκτός, κοιτάξτε, αν είναι μία βιοτεχνία. Που α, έχει, πέσουμε σε απαταιώνα τώρα και έχει Πακιστανούς, Ινδούς κτλ. Αλλά και τους οποίους δεν τους ασφαλίζει, και πάλι δεν τους ασφαλίζει για να διατηρήσει ένα κέρδος, βεβαίως εκεί θα πάει να τους υπερασπιστείς, να ασφαλιστούν κτλ. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, η μάχη μας δεν είναι απέναντι σε ένα μεμονωμένο καπιταλιστή, να βγαίνουμε μέσα στη Βουλή και να έχουμε 4-5 ονόματα και να συγκεντρώνουμε εκεί την προσοχή, γιατί τάχα αυτοί 4-5 μόνο
άδειασαν τα ταμεία του συστήματος και γι' αυτό κάνουν ένα αγώνα. Τώρα για τις απολύσεις, κοιτάξτε, ναι. Όταν παραδείγματο χάρη την υποεκδοτική υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης, της συγκέντρωσης του κλάδου, της μείωσης της κυκλοφορίας των εντύπων κτλ. Συν την πολιτική επίθεση, γιατί μην υποτιμήσετε ότι από το 2007 η τυποεκδοτική δέχτηκε τρομερή επίθεση. Αλήθεια, στα πλαίσια του ανταγωνισμού ήταν αυτό. Ναι, αλλά αξιοποιήθηκε και πολιτικά. Αλήθεια. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού, μας είδατε να βγούμε εναντίον μιας επιχείρησης που πήρε ένα διαγωνισμό. Αυτό μα είναι. Δεν έχει κάνει καμία ένσταση γιατί. Λοιπόν, ένα λεπτό. Όταν, πόσα χρόνια λέγανε ότι έχουμε το Γερμανό. Τώρα σταμάτησε το. Ναι, σταμάτησε αυτό. Σταμάτησε η ιστορία με τον Γερμανό. Και όταν λέγαμε, η άμυνά μας ήταν. Δεν τον έχουμε. Μακάρι να είχαμε τον Γερμανό, γιατί δεν θα κάναμε ίσως απολύσεις στην υποεκδοτική. Δεύτερον, όταν λέγαμε ότι να καταργηθεί η αδιαφάνεια, να δοθούν στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι μέτοχοι της κάθε επιχείρησης και ας ψαχτεί, ποιος μας υπερασπίστηκε. Ναι. Για να μην σας πω τώρα, με πήρε κάποιος τηλέφωνο αυτές τις μέρες και ναι, κάτι μου είπε και. Κάτι είπα και εγώ για τον Γερμανό και μου λέει: ξέρω ότι δεν είχατε τίποτα για τον Γερμανό, λόγια δεν βγαίνετε να το πείτε. Αυτοί που ήταν μέσα στο Γερμανό. Αυτή η ιστορία με τον Γερμανό στήχησε ή δεν στήχησε. Σας κάνανε πολεμική, μεγάλη. Μα απλή πολεμική. Αφήσαν τον Γερμανό, τώρα μπορούν να βρουν κάτι άλλο. Μετά μας είχαν βγάλει τη νέο σετ. Γιατί μόνο αυτό. Παλιότερα το Βερόπουλο. Δεν λέγανε ότι όταν άρχισαν οι απολύσεις στη νέο σετ και εμείς πηγαίναμε έξω από τη νέο σετ και τα λοιπά, πήγαινε, δεν ξέρω, οι κομμουνιστές του, το πάμε και τα λοιπά. Ναι. Γιατί δίνει τη μάχη και για την επιδότηση ανεργίας σε ένα ψηλότερο επίπεδο, λέγανε γιατί το κουκουέ δεν αντιδρά στη ΝΕΟΣΕΤ, τι σχέση έχει με τη ΝΕΟΣΕΤ. Αυτά τα έχουμε ακούσει δεκαετίες φορές. Όταν λοιπόν γίνεται τέτοιος πόλεμος στο κουκουέ, οι συνέπειες της κρίσης, θα λέω, είναι οξύτερες. Και επομένως, όταν δεν έχεις δουλειά, βεβαίως θα απολύσεις. Και να σας πω και κάτι, προσπαθείς να συγκρατήσεις, δεν πας με τη λογική. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Όταν, δηλαδή, όταν τον έχει τον άλλο να πλήρωτο, δεν είναι το ίδιο. Τουλάχιστον λες, άμα τον απολύσει. Είναι χειρότερο. Από αυτή την άποψη, αν εμείς σε συνθήκες κρίσης, ας πούμε την υποκριτική, αυτή ήταν η μοναδική επιχείρηση που είχε το κόμμα, γινόταν γίγαντας, νομίζω ότι μάλλον θα υπήρχαν ερωτηματικά. Ναι, ότι να σας πω τώρα επειδή ευκαιρία, διότι πρέπει να κλείσουμε, διότι μας έφαγε. Εσείς, αν σας καλούσε ο Σόιμπλε, όπως έχει καλέσει τον κύριο Τσίπρα ναι, σήμερα, τι θα του λέγατε? Δεν πρόκειται να μας καλέσει ο κύριος Σόιμπλε. Ακούτε να δείτε, αυτή καθε αυτή συνάντηση για μας ναι, δεν είναι ενοχοποιητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, μετά τις εκλογές, μετά από εκείνα τα μεγάλα λόγια και μόλις βλέπει ότι έχει μια πιθανότητα να γίνει κυβέρνηση, έχει πετάξει από το πρόγραμμά του τα συνθήματα, δεν ξέρω αν τα εννοούσε κιόλας, όλα εκείνα τα συνθήματα τα οποία θα έκαναν απαγορευτική την πρόσκληση του κυρίου Σόιμπλε. Και λέω, δεν λέω ότι τα έβγαλε τα συνθήματα για να τον δεχθεί ο κύριος Σόιμπλε, όχι. Το θα ξαναβάλει μετά. Ναι, όχι. Το πρόγραμμά του, ιδιαίτερα μετά τη συνδιάσκεψη που έγινε, είναι ένα πρόγραμμα καθαρά σοσιαλδημοκρατικό, όχι της περίοδου, ας πούμε, της δεκαετίας του 70 και του 80, είναι ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που μάλιστα λόγω των αντιθέσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει τη θέση, ας πούμε, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Γερμανίας. Εσείς δηλαδή, αισθάνεστε δικαιωμένοι ότι έβαλε νερό, που λέγατε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του στην πορεία? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα αισθανθούμε μεγάλη ικανοποίηση όταν ο λαός αναγκάζει. Δεν είναι και εύκολο να αναγκάσει πολιτικές δυνάμεις. Αναγκάζει πολιτικές δυνάμεις να γίνονται πιο ριζοσπαστικές και όχι πιο δεξιές. Αλλά ότι οπωσδήποτε όταν προειδοποιήσαμε το λαό και όταν αρνηθήκαμε να αυτές τις εντολές και να πάμε να συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ τη μετενέργεια. Μα για κοιτάξτε τότε. Μα σας έκανε το πληρώσαμε άγρια, το ξέρω. Πληρώσατε αυτή την ιστορία. Δεν μπαίνω σε κυβέρνηση, δεν κάνετε, πληρώσετε εκλογικά. Τις τρεις τελευταίες μέρες σας τσάκησε. Βεβαίως. Και το ξέραμε. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Αν πηγαίναμε και δίναμε υπόσχεση ότι θα συνεργαστούμε, αν όχι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στην άλλη, θυμάστε τα πέντε σημεία που μας έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Τι
Τι σχέση έχει τώρα, όχι ότι είμαστε αντίθετοι, ας φέρει πρόταση στη Βουλή και να την ψηφίσουμε. Όχι με την δόση του καπιταλισμού, με την ανακοπή του κατήφορου που έλεγε. Αφήστε την. Ναι. Ο καπιταλισμός δεν θα πέσει μόνος του. Αλλά ένα αυτό. Η μετενέργεια. Ποια μετενέργεια? Την απλή αναλογική. Ας φέρει την απλή αναλογική και να την ψηφίσουμε. Έχουμε κανένα πολιτικό πρόβλημα. Αλλά να κάνεις κυβέρνηση, σου ζητούσε. Να κάνεις κυβέρνηση και να υποστηρίξεις τι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Και αυτοί που πρέπει να το σκεφτούν είναι αυτοί που δεν ψήφισαν το ΚΚΕ, ενώ χρόνια το ψήφιζαν. Δεν λέω περιστασιακούς, γιατί κάθε κόμμα... Χάσατε δικούς σας, κανούς δικούς σας χρόνια. Βεβαίως. Και είχαν την αυταπάτη και θέλουν να ξαναπεράσουν, να μπουν ξανά στο λαβύρινθο των αυταπατών. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε. Όταν είπαμε όχι και δεχθήκαμε τις συνέπειες, οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο καταλυτικές και για το ΚΚΕ, αλλά και για το λαό, εάν η φωνή του ΚΚΕ αδυνατήσει ακόμα περισσότερο και πάρουμε μέρος σε μια κυβέρνηση στην οποία εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στην κυβέρνηση και όχι η κυβέρνηση σε εμάς. Όχι γιατί έχουμε διαφορά κοινοβουλευτικής δύναμης. Όχι. Αυτά δεν λύνονται με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίζεις να διαχειριστείς αυτό το σύστημα, αυτή την οικονομία και να συνυπάρχει μονοπόλια και λαός, τότε εσύ πρέπει να κάνεις τις υποχωρήσεις. Γιατί εσύ αποδέχτηκες αυτή την πολιτική, ακόμα και αν έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν δεν πας με ρίξη, θα σε ρουφήξει το σύστημα. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέτε να είμαστε ευχαριστημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ σας λέω ότι μπορεί και ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε το λαό ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω τι άλλο να είναι, δεν θα είναι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 81, και αυτό δεν το λέμε πρώτη φορά. Θα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με ακόμα περισσότερες αυταπάτες και με ακόμα λιγότερη ετοιμότητα του κινήματος. Πρέπει να κοιτάξει μπροστά και πρέπει να σας πω ότι το κίνημα δεν μπορεί να έχει κάποια αποτελεσματικότητα δίχως και δυνατό ΚΚΕ. Αλλά δεν μπορεί να αποχωρήσουμε το πολιτικό πρόβλημα της χώρας από τον ενδιαφερόν μας απλώς να έχουμε μία κοινοβουλευτική δύναμη. Εμείς θέλουμε και τα δύο. Θα την κάνω γιατί μιλάμε για την κλινική. Μα δείτε το πρόγραμμα της ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει? Τελευταίο. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να... Καταρχήν έχει υιοθετήσει έναν όρο, καινούργιο όρο. Ένα τόσο ρηχό, η κυβέρνηση της κλεπτοκρατίας, το σύστημα της κλεπτοκρατίας. Εμείς λέμε πλουτοκρατία, από εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο επιστημονικός όρος. Ναι. Και μας κατηγορεί, τι θα πει το σύστημα της κλεπτοκρατίας? Δηλαδή είναι κάποιοι κλέφτες, θα έρθω εγώ λοιπόν ο τίμιος να σε σώσω. Κοιτάξτε να δείτε, μην πάμε τώρα 30 χρόνια πίσω. Είναι πολιτική τοποθέτηση σοβαρού πολιτικού κόμματος. Εντάξει, είναι λίγο τρεκούπηση τελική. Αν είσαι λοιπόν, υπάρχει νόμιμη κλοπή του καπιταλιστικού συστήματος. Το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής που γίνεται είναι νομιμοποιημένο. Ναι. Προσωπική ερώτηση, τελευταία. Ναι. Επειδή τα συζητάμε ωραία εδώ και σας ρωτάει ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι καλύτερος από εσάς δεν μπορούσε να υπάρξει στη θέση που έχετε. Μέχρι πόσο καιρό θα καθίσετε εκεί, σαν Γενική Γραμματέας? Έχετε αγωνία. Πώς το έχετε σκεφτεί, καθόλου? Εγώ γιατί μου επειδή απαντάτε επιθετικά τώρα. Ακούτε, δεν έχει σημασία πώς το έχω σκεφτεί εγώ. Εσείς πώς το έχετε λοιπόν σκεφτεί? Προσωπικό, είπα, είναι προσωπικό το ερώτημα. Αυτό που με κάνει απολύτως χαρούμενη και ευτυχισμένη είναι ότι στο κόμμα υπάρχουν ικανότατα στελέχη και πρέπει να σας πω κατά τη γνώμη μου και καλύτερα. Αν εγώ είμαι του 5, εγώ δεν έχω είναι καθώς, πολύ καλύτερα από μένα. Μα κοιτάξτε να δείτε, αν δεν αναδειχθεί κάποιος, δεν φαίνεται ούτε τα καλά του ούτε τα στραβά του. Ναι. Σας ρωτάω γιατί έχει γραφτεί και έχει υπάρξει μια ψιλοφιλολογία ότι. Το ΚΚΕ, ακούτε να δείτε. Μήπως η Παπαρίγα δώσει. Εν ώψη συνεδρίου τώρα. Τι να δώσω, δαχτυλίδια και τέτοια, όχι. Δεν ξέρω. Εσείς προσωπικά πώς το έχετε σκεφτεί? Μπορεί να έχετε κουραστεί, μπορεί να μην έχετε κουραστεί, μπορεί να θέλετε. Το τι σκέφτομαι προσωπικά, αυτό το ξέρει το κόμμα μου. Δεν έχει καμία αξία τι σκέφτομαι εγώ προσωπικά. Αυτό που έχει αξία είναι ότι σήμερα στο κόμμα μας έχει αναπτυχθεί, έχει αναδειχθεί μια καινούργια γενιά στελεχών και οι πιο παλιοί ορίμασαν και αναπτύχθηκαν μέσα στις σύνθετες συνθήκες και υπάρχουν και νεότερα στελέχη και πρέπει να σας πω ότι
το κόμμα δεν έχει τέτοια υπαρξιακά προβλήματα. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ναι. Και ουδείς και ουδεμιά είναι αντικατάστατη. Όχι μόνο στο κόμμα μας, και παντού. Αυτό που είχατε πει παλιά για να κλείσουμε, ότι άμα είναι κατεβαίνω και στους Όλυνες και σκουπίζω και το, και, ναι. σκουπίζω και το δρόμο. Το θυμάμαι. Δεν ξέρετε. Είχε κάνει εντύπωση. Όχι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Όσο έχω δυνάμεις. Καλά, εντάξει. Και δεν πάθω και κανένα Αλτσχάιμερ, γιατί ξέρετε τώρα. Επίσης, ίσως δεν ξέρεις ότι μαγειρεύει και καταπληκτικά. Λοιπόν. Και περηφανεύεται γι' αυτό. Λοιπόν, ακούτε να δείτε. Όπου μου πει το κόμμα, θα πάω να δουλέψω. Για τον εξής λόγο. Όχι από σεμνότητα. Η ζωή είχε αποδείξει ότι η συλλογική γνώμη είναι πολύ καλύτερη από την ατομική. Όπου μου πού λοιπόν θα πάω, ανάλογα με αυτό που μπορώ και ανάλογα εντάξει, με αυτό που θέλω. Εντάξει, δεν μην τους πολιτείτε τα αέρα, γιατί θα σας πούνε που θέλω που δεν σας αρέσει. Καλημέρα σας. Τι θα πούμε, αρέσει. Καλημέρα. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να δει αντικειμενικά τον εαυτό του, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ο άλλος μπορεί να νομίζει ότι είναι, και εγώ μπορώ να νομίζω ότι είμαι, τι να σας πω δηλαδή. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ.